ώρες περίπου. Δεν συνήθιζεται. Επειδή άκουσα με προσοχή επί 3,5 ώρες μία διαλογική συζήτηση και μπορώ να πω είμαι ευχαριστημένος. Σίγουρα από το πέρας της συζήτησης, αλλά και από τη διαλογικότητα του Δημοτικού Συμβουλίου. Είμαι ευχαριστημένος, όπως είπε ο κύριος Μητσοτάκης, που γνωρίζει πολύ καλά, τον αγώνα δρόμου που έκανα από 1η-9η-2014. Μέχρι και πριν από μερικές μέρες που βγήκε του Υπουργού την ομάδα τη δήλωση του Υπουργού, την νομοδότηση από το Υπουργείο σου και από το νομοδοτήριο του, ώστε να είμαστε σήμερα στην ευχάριστη θέση να μπορούμε να προχωρήσουμε το όραμα που έχουμε όλοι. Θέλω όμως να τονίσω, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ποτέ το παρελθόν για να μην κάνουμε λάθη στο παρόν και στο μέλλον. Στόχος και όραμά μου ήταν από το 2008 να περάσουν όλοι οι εργαζόμενοι στο Δήμο. Είμαι εδώ να ακούσω. Αν είμαι λάθος, όμως, γιατί ξέρω ότι είμαστε συνεργάτες. Έκανα μια τεράστια προσπάθεια. Είχα περάσει και μια νομοθετική ρύθμιση, δεν τρέπομαι να το πω, μια τροπολογία, ότι με αίτησή του περνούν και στο Δήμο. Γίναν κάποιες αιτήσεις και κάποιοι πέρασαν στο Δήμο. Είχαμε κάποια προβλήματα το 2010, ναι. Είναι εδώ ο κύριος Σωτηρόπουλος, ο Κώστας. Ήταν αυτοί τους μάρτυρες όταν έφεραν την επιταγή για πληρωμή στη ραδιοφωνία και κάποιοι συνδικαλιστές πήγαν από εδώ μεγάλοι που είπαν μέχρι σε βραχώνεις. Μην τη δώσεις σήμερα γιατί πρέπει να γίνει επίσκεψη. Και εγώ είμαι αρκετή, είπα ότι δεν έκανα επίσκεψη. Μπράβο. Ήσου μπροστά. Ήσου μπροστά. Δεν έκανα επίσκεψη. Α, μπράβο. Να λέμε και τις αλήθειες. Έδωσα την επιταγή. Ήταν εμπορική τράπεζα. Με αγώνα δρόμου. Την εποχή που επειδή ο παππούς ήταν δήμαρχος έπρεπε να σφαχτεί. Γιατί δεν εξυπηρετούσε συμφέροντα περίεργα. Ήταν εποχή που μου λέγανε δήλωσε η υποταγή στους κυβερνώντες και όλα θα πάνε καλά. Υποταγή δεν έχω μάθει να δηλώνω πουθενά παρά μόνο στο Θεό και στη συγκίνησή μου. Και είπα μια κουβέντα. Παιδιά, εύχομαι να μην με θυμηθείτε. Ανέλαβα το Δήμο, 1η-9η-2014. Πριν να αναλάβω, είναι εδώ ο Νίκος. Τι σας είπα, σε κάθαρες κουβέντες. Πριν ακόμα τις εκλογές. Παιδιά, μπορεί να βγω και δήμαρχος, μπορεί και να μην βγω. Μην πάτε δικαστικός. Θα το παλέψω. Τα λέω καλά. Αν δεν τα λέω καλά, διορθώστε. Για μένα όχι, εγώ δεν γέγονται. Εγώ δεν μπορώ να ξεχάσω τα καλά. Δεν μπορώ να ξεχάσω τι κάναμε εκδηλώσεις του Γενιάτικες. Ο Βουλιώτης είναι εδώ. Ήταν ο Βουλιώτης ένα γερανό και έβλεπε και στόριζε την πλατεία. Δεν μπορώ να ξεχάσω όταν είχαμε θέματα και τρέχαμε που έτρεχα στο Υπουργείο Εσωτερικό να βρω λεφτά γιατί είχα τη μεγάλη ατυχία και το 7 και το 10 και το 14 με το που να αναλάβω μέσα στο Δήμο να βρω προβλήματα. Να τρέχω μαζί με τον Δαβίδ, τα λέω καλά κύριε Μαύρο, και με τον συγχωρεμένο τον οδηγό που πέθανε, πώς λέγονταν μέσα. Μπράβο, το Σιγάλα. Εντάξει, και να πάμε πόρτα-πόρτα. Και γιατί έτρεχα με τα παιδιά αυτά, δεν τρέπομαι να το πω. Δεν είχε αυτοκίνητο ο Δήμος να πάει. Το φυτάρα το είχα κάψει το δικό μου, να κάψει μηχανή. Και με το βανάκι. Να μην γυρίσει, είπα, να θυμόμαστε το παρελθόν. Τις πλημμύρες. Λάθη γίνα πολλά. Και λάθη πάντα γίνονται από όσους προσπαθούν να κάνουν πολλά. Και ακόμα λάθη κάνουν. Και θα συνεχίσουμε να κάνουμε λάθη. Αλλά σημασία έχει τα λάθη να μην είναι εις βάρος αυτού του Δήμου. Ακούστηκε με πολύ έντονο τρόπο, μάλλον όχι με έντονο τρόπο, αλλά ακούστηκε ότι ο παππούς έκλεισε το ραδιόφωνο. Ο Μητσόπουλος είναι εδώ. Τι είπε ο παππούς το 10, όχι μόνο το ραδιόφωνο, αλλά και τηλεόραση. Τα λέω καλά. Τα λέω καλά. Και είμαι σε συνέδριο και εκεί έχω μια σταμαχώρια κατηγορία, γιατί θα θεωρώ φίλους, που πήρα και είπα στηρίχτε με,
2 το μεσημέρι. Ανοίχτε τώρα το κοπό να κάνω μια δήλωση. Για να κερδίζαμε κάτι. Οτιμόμαστε. Έτσι, ευχαριστώ εμένα. Όχι εγώ δεν γέγονται. Και ραδιόφωνο θα είναι ο Δήμος και τηλεόραση θα είναι ο Δήμος. Τι λέω τώρα. Ο Δήμος θα κάνει, αν το καταφέρω, και ραδιόφωνο και τηλεόραση. Πολιτός του νομελετίου, αδερφός του νομελετίου, αλλά δεν μπορώ να δεν σε βλέπω λίγα. Ήθελα και εγώ να είχα δημοτική τηλεόραση του Δήμου Φιλής. Γιατί είμαι σίγουρος ότι έχω καλύτερο Δήμο. Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι δημοτικοί σύμβουλοι, μια μεγάλη παράκληση στους δικηγόρους. Δεν είμαι δικηγόρος, μπορεί να ξέρω πέντε νομικά, αλλά η μάθη είναι χειρότερη της αμάθειας. Φίλε μου, πίσω περπατάει, μιλάμε νυχτά. Θέλω βοήθεια. Αυτή η απόφαση που θα γραφτεί να είναι έτσι γραμμένη, να περάσει από δυο συμπηγάδες, από δυο σκοπέδους. Η μία λέγεται αποκεντρωμένη, έχω τραβήξει πολλά. Δια δεν φταίνουν οι άνθρωποι. Δεν φταίνουν οι άνθρωποι. Έτσι, τις αποκεντρωμένες κάνουν τον έλεγχό τους. Αλλά το πιο βασικό, να περάσει από τη συμπηγάδα που λέγεται Εθνικό Συνέδριο. Και αν δεν έχουν υπογραφεί τον Εθνικό Συνέδριο, είναι αδύνατη πληρωμή. Εγώ θα ευχηθώ όλα να πάνε καλά. Εγώ θα πω ότι κάνουμε μια καινούργια αρχή. Και θα πω και κάτι άλλο, ότι βάζουμε ένα στόχο. Ο Δήμος Φιλής να είναι πάντα μπροστά σας. Είπα πριν από λίγο, το έχω πάει το μοιράς έτσι. Δεν θα ασχοληθώ στο καψιμί, αν θα βάλουμε καφέ Λουμίδη ή καφέ Μπράβο. Λοιπόν, ό,τι καλύτερο εύχομαι, εδώ είμαστε, έχουμε ακόμα δουλειά. Έχουμε ακόμα χρόνο. Έχουμε ακόμα χρόνο. Είμαι σίγουρος ότι όλα θα πάμε. Ευχαριστώ πολύ τους δημοτικούς σύμβουλους και θέλω κλείνοντας να πω και κάτι άλλο. Θέλω κλείνοντας να πω και κάτι άλλο. Μην σας παρακαλώ. Να σταματήσω. Σταματάω τώρα. Θέλω κλείνοντας να πω και κάτι άλλο. Δεν θέλω να ξεσυνερίζεστε στους δημοτικούς συμβούλους που μπορούν να αποφάσουν. Θα σας πω κάτι. Οι δημοτικοί συμβούλοι θα τραβήξουν πολλά. Και θα τραβήξουν πολλά. Όλοι οι δημοτικοί συμβούλοι. Είναι πολύ εύκολο να ρίξεις την πιστολιά και να πεις ναι, είμαι μαζί σας. Αγκαλιές και φιλιά. Το δύσκολο είναι, επειδή το έχω περάσει και το περνάω συνέχεια, το δύσκολο είναι από τον, όταν θες να γίνεις αρεστός και γίνεις στραβή, να είσαι στον τάκο που λέμε εμείς και να γυρνάς πίσω και να είσαι μόνος σου. Αυτή είναι η μοναξιά. Γι' αυτό λέω, μην ξεσυνερείτε στους δημοτικούς συμβούλους που έχουν και μπορεί να έχουν τις όποιες φοβίες για να μην είναι θεμητές. Άλλωστε γι' αυτό και το Δημοτικό Συμβούλιο. Να σας πω το παράδειγμα. Όλοι εδώ λέμε, ψηφίζουν ωραία σε πολύ απλά πράγματα. Για το πιο απλό πράγμα είσαι κατηγορούμενος. Ξέρεις σημαίνει κατηγορούμενος. Να πας και να έρθεις στα δικαστήρια μόνο η χασούλα του χρόνου. Από το πρωί μέχρι το απόγευμα. Και να κάνεις ξεροσταλιά και να πίνεις καφέ με το κάθε πατεώνα δίπλα. Γιατί εδώ είναι το καλύτερο παιδιά. Μεγαλώσαμε, τα ξεπεράσαμε αυτά. Μην ξεσυνερίζεστε τους όποιους δημοτικούς συμβούλους είχαν ή και μπορεί και να έχουν κάποιες σκέψεις. Δηλαδή μην είναι νόμιμο. Για μένα πρέπει να είναι έτσι η απόφαση, να είναι έτσι η δική μας απόφαση, ώστε να είμαστε στον νόμο, δεν λέω στα όρια του νόμου, να είμαστε στον νόμο και από εδώ και πέρα αυτή είναι ένα τεράστιο αγώνα δρόμου. Αποκεντρωμένοι, να ξέρουμε τι λέμε. Εθνικό τυπογραφείο που είναι γενική γραμματεία της κυβέρνησης, τα λέω καλά Δημήτρη Περπατάρη, για να γίνει ΦΕΚ. Ελεκτικό συνέδριο. Εγκρίσει ελεκτικού συνεδρίου. Η διαπιστωτική πράξη. Προσέχτε πολύ καλά τα όποια χαρακτηριστικά έχετε. Δηλαδή, βάζω τον εαυτό μου. Εγώ μπορεί να έχω σπουδάσει φυσικός, αλλά δεν μπορώ να πω είμαι φυσικό-μαθηματικός. Δεν έχω πτυχίο μαθηματικού μέσα, που σε με μετά απ' έξω. Δεν λέω περισσότερα. Ποια χαρακτηριστικά έχετε. Μπορεί να είσαι ο καλύτερος ηλεκτρονικός, αλλά θέλει και το χαρτί να τα πολιτεί. Λοιπόν, με αυτά τα λίγα και με άλλα πολλά που θα πούμε στην πορεία, εύχομαι ό,τι καλύτερο και ευχαριστώ πάρα πολύ όλες και όλους.